Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι του Ευαγγελίου που μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί η ηθική διδασκαλία του Ευαγγελίου επικεντρώνεται και συγκεντρώνεται σε μία λέξη, στην αγάπη. Δεν είμαστε ικανοί να επενέσουμε εμείς αυτό το μεγάλο πράγμα που λέγεται αγάπη, γιατί ούτε να το περιγράψουμε μπορούμε. Κι όμως όλοι κάτι αισθανόμαστε πάνω σε αυτό και όλοι έχουμε κάτι να πούμε. Όλων των Ορθοδόξων τα συστήματα σε κάθε πόλη και χώρα κάνει μια κοινή παγκόσμια εορτή και ψάλλει πάρα πολλά πράγματα και λένε επένους υπέρ των Αγίων, οι οποίοι είχαν την αγάπη και απέκτησαν την τιμή και τη δόξα του Θεού πρώτα και των ανθρώπων κατόπιν. Αυτή η Εκκλησία μας, η μία, η μοναδική του Χριστού Εκκλησία, εορτάζει τους Αγίους, οι οποίοι μέσω της αγάπης έφτασαν στο Θεό. Και για να πάρουμε κι εμείς μια πνευματική ωφέλεια, να θυμηθούμε τον Ιωάννη που λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Χριστός στάθηκε σε μια πεδιάδα και εκεί πλήθος αναρρύθμιτο μαθητών και πολλών άλλων ανθρώπων που συνέτρεχαν σε όλη την Ιουδαία να τον ακούσουν. Από όλα τα μέρη του κόσμου πήγαιναν στην Ιουδαία για να τον ακούσουν, από την Τύρο και τη Σιδώνα που ήταν πόλεις ειδωλολατρικές, και ήταν σαν διψασμένα ελάφια σε μια πηγή την οποία θέλανε να έχουν, να ακούσουν και να δουν τα θαύματά του. Και από αυτόν τον ουράνιο γιατρό ψυχών και σωμάτων ήθελαν να λάβουν τη γιατριά τους. Μία για την ψυχή τη θεογνωσία και τη διδαχή του λόγου του πνευματικού, το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο, το πνευματικό φως, και η άλλη την υγεία του σώματος. Και τα δύο αυτά τα ζητούσαν από τον Χριστό, γιατί εξερχόταν μια δύναμη από τον Χριστό και θεράπευε και έβαζε μάτια στους τυφλούς, τους αρρώστους τους θεράπευε, τους λεπρούς καθάριζε και για το πάντα, δηλαδή τους θεράπευε όλους. Και ο Κύριος σήκωσε τα μάτια τους μαθητές του και τους είπε εκείνους τους 9 μακαρισμούς που πολύ λεπτά, πολύ καθαρά και ξάστερα περιγράφει Ματθαίος: μακάρι εσείς οι πτωχοί, μακάρι εσείς που κλαίτε, μακάρι εσείς που είσαστε πράοι και ταπεινοί, μακάρι εσείς που πεινάτε και διψάτε τη δικαιοσύνη του Θεού, μακάρι είστε κι εσείς που ελεείτε, οι ελεήμονες, μακάρι είστε κι εσείς που έχετε καθαρή την καρδιά, μακάρι εσείς οι ειρηνοποιοί που ειρηνεύετε τους ανθρώπους. Μακάρι εσείς που σας κυνηγάνε για το δίκαιο και σας προσβάλλουν γι' αυτό. Μακάρι όλοι εσείς που θλίβεστε σε αυτόν τον κόσμο, διότι θα χαρείτε με ανεκλάλητη χαρά στη Βασιλεία των Ουρανών. Να είστε χαρούμενοι, γιατί εκείνη την ημέρα θα σας κηρυττήσετε και ο μισός σας είναι πολύς στον ουρανό. Να είστε χαρούμενοι από τώρα και να σκυρτείτε από τη χαρά σας. Και αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για όλους αυτούς τους μακαρισμούς, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό μας διάστημα που θα μπορούσε να πάρει αυτό ο χρόνος. Αλλά εμείς ας μιλήσουμε σήμερα, εκτός από την αγάπη που είπαμε, για τους ειρηνοποιούς που αυτοί ειρηνεύουν μεταξύ τους και τους άλλους ανθρώπους, διότι με δύο τρόπους μπορούμε να στοχαστούμε τον άνθρωπο ή στα κοσμικά του πράγματα ως άνθρωπο μέσα στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στους γονείς και τους αδερφούς του, όπου εκεί επιθυμεί την ευτυχία, την οικογενειακή, τη θαλπορή, ή στα πνευματικά ως άνθρωπο χριστιανό μέσα στην Εκκλησία,
που πιστεύει το Ευαγγέλιο και ελπίζει την Βασιλεία των Ουρανών. Ας πούμε ότι ο άνθρωπος με την ειρήνη στα κοσμικά πράγματα γίνεται ευτυχής και σε όλα κατεβοδώνεται αυτή η αρετή. Τα κοσμικά πράγματα και τα πνευματικά πράγματα και ας πούμε ότι είναι χριστιανός καλός και σώζεται. Αντίθετα, χωρίς την ειρήνη, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί αν δεν έχει μέσα του ειρήνη, γιατί είναι άθλιος και στην πρώτη του ζωή και θα είναι και άθλιος στη δεύτερη του ζωή. Και τι μπορούμε να πούμε για τα πνευματικά και τα κοσμικά, για την αιώνια σωτηρία? Θα αρχίσουμε από το πρώτο. Η κοσμική, η έξω σοφία, αυτή των ανθρώπων η σοφία, μας άφησε ένα πολυθρέλητο αξίωμα που ο κόσμος όλος το γνωρίζει σε όλους τους καιρούς, τι είναι αυτό το αξίωμα, και θα το αναφέρουμε για να πούμε κι εμείς δύο λόγια, ότι με τη συμφωνία τα μικρά γίνονται μεγάλα και με την ασυμφωνία τα μεγάλα γίνονται μικρά. Κάπως το είπανε και οι αρχαίοι αυτό. Αλλά να δούμε τώρα τη σημασία που δίνει ο χριστιανισμός και πώς διδάσκει με τον τρόπο αυτό και στους ψαλμούς και οπουδήποτε. Τι καλόν και τι τερπνόν, λέει, παρά το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό. Ότι εκεί ανατήλατο ο Κύριος, ζωήν έως του αιώνος. Και δεύτερον, στη Σοφία Σιράχ θα δούμε ότι εκείνα τα οποία είναι ευάρεστα στο Θεό και στους ανθρώπους να κάνει ο άνθρωπος και να προσέχει πολύ την ειρήνη του πλησίον και τη δική του ειρήνη. Πολλά τέτοια υπάρχουν που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κι άλλα, αλλά είναι καλότυχο το σπίτι εκείνο το οποίο έχει μέσα του ειρήνη. Ο αδερφός αγαπά τον αδερφό, οι γονείς περιποιούνται τα παιδιά τους, τα προσέχουν και τα παιδιά τιμούν τους γονείς και βρίσκονται σε μια ομόνοια και σε μια καλή, ήρεμη, φυσιολογική κατάσταση. Εκεί υπάρχει ευτυχία και ευλογία του Θεού και ευτυχία της γης, γιατί υπάρχει χαρά και αγαλίασης και αυθονία υλικών, αγαθών, πραγμάτων. Και το αντίθετο τώρα. Εκεί που κυριεύει το μίσος, υπάρχει διχόνοια ανάμεσα αδερφού και αδερφό, αδερφού και αδερφού, διαφορές ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς, ζήλες ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα. Τι κατάρα είναι σε αυτό το σπίτι λοιπόν και τι κατάκριση και τι φοβερό πράγμα συμβαίνει, τι σύγχυση, τι φωνές, τι πηγή κόλασης γίνεται αυτό το σπίτι το οποίο έχει αυτή την ασυμφωνία. Εκεί που υπάρχει ζήλια, υπάρχει ακαταστασία και κάθε κακό. Λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος ότι εκεί ζει μια μεγάλη και τελεία καταστροφή, επειδή η ασυμφωνία εξολοθρεύει όχι μόνο τα σπίτια, αλλά και τις πόλεις τις μεγάλες και οτιδήποτε. Και βέβαια τα λόγια του Ιησού Χριστού που λένε ότι «Πάσα βασιλεία με αριστήσετε αφ' αυτής ερημούτε». Και κάθε πόλη και οικία η οποία διχάζεται με πόλεμο μεταξύ των μελών της και αυτή καταστρέφεται. Κάποτε έπαινε να πεθάνει ο βασιλιάς των Σκυθών, Σκύλουρος είναι το όνομά του, στα ελληνικά μεταφραζόμενο. Και μετά το θάνατό του άφησε 80 παιδιά. Αλλά ήθελε να τους παρακινήσει να ζουν με ομόνοια μεταξύ τους. Τι να κάνει λοιπόν, σκέφτηκε, τους φωνάζει όλους μπροστά του και τους δίνει στα χέρια τους ένα δεμάτι με βέργες σφιχτά δεμένες, λέγοντάς τους το εξής: να προσπαθήσουν να τσακίσουν τις βέργες αυτές. Προσπάθησαν λοιπόν αυτοί, το πήρε ο πρώτος, πάσχιζε, κοίταζε από εδώ δεξιά αριστερά, στο γόνατο από εδώ, δεν μπορούσε να το σπάσει. Το πιάσε ο δεύτερος, το μάτσε αυτό, ο τρίτος, ο τέταρτος, αλλά δεν μπόρεσαν να το σπάσουν αυτό το μάτσο με τις βέργες που ήταν καλά δεμένο. Τότε λέει ο γέροντας βασιλιάς πατέρας, αφήστε το δεμάτι τώρα και πιάστε μία-μία και θα τις τσακίσετε όλες πολύ εύκολα. Μία-μία, έλυσαν λοιπόν και αυτό το δεμάτι και μία-μία τις τσάκισαν όλες τις βέργες.
Τότε ο καλός αυτός πατέρας λέει, βλέπετε, το δεμάτι όταν είναι δεμένο είναι ασύντριφτο, ενώ όταν είναι λυμένο εύκολα τσακίζεται. Όμοια και εσείς παιδιά λέει, αν ζήσετε ενωμένοι, γη μου, με αγάπη, δεν θα μπορέσει να σας δικήσει κανένας εχθρός. Αν όμως χωριστείτε και γίνετε στρατόπεδα, τότε θα διαλυθείτε μόνοι σας και δεν χρειάζεται ούτε εχθρός, διότι κάθε εχθρός θα μπορεί να σας νικήσει πολύ εύκολα. Αυτό λοιπόν είναι ένα φρόνιμο παράδειγμα που μας παρουσιάζεται σαν παράδειγμα αυτό, αλλά υπάρχει και μια ιστορία καλή από την Αγία Γραφή, η οποία λέει ότι πέθανε ο γιατρός και άφησε πολλούς κληρονόμους. Άλλους πλούσιους, άλλους δυνατούς κλπ. Μια μοναχή αδερφότης του Γεδεών ήταν ένα ολόκληρο στράτευμα. Ένα σπίτι λοιπόν έγινε μια μεγάλη πόλη, ένα σχεδόν βασίλειο. Και αν τόσοι αδερφοί ήταν δεμένοι με ομόνοια και τακτική μεταξύ τους, ποιος εχθρός θα μπορούσε να νικήσει αυτούς τους αδερφούς του Γεδεών? Αλλά το δεμάτι αυτό λύθηκε. Η αδερφότητα χωρίστηκε από διχόνοια και έγινε κομμάτια. Ένας από τους αδερφούς, ο Αφιμέλεχ, υπερίσχυσε και φώνευσε όλους τους υπόλοιπους. Αλλά και αυτός, αφού βασίλευσε 3 μόνο χρόνια, δυστυχισμένη βασιλεία, μας θυμίζει τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, και αυτός φωνεύτηκε με ένα θάνατο πολύ κακό, γιατί μια γυναίκα του ρίξε μια πέτρα στο κεφάλι από ένα πύργο και συντρίφθηκε η κεφαλή του βασιλιά αυτού, του Αβιμέλεχ, και τόσο ατιμωτικό θάνατο πήρε, λέει, ο βασιλιάς αυτός, ο οποίος όμως είχε κάνει τόσα ανουσιουργήματα. Λοιπόν, είναι αληθινό λοιπόν εκείνο που λέει η παροιμία, και η παροιμία του Σολομώντος έχει μείνει, πως αδερφός υπ' αδερφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά και υψηλή. Ένας αδερφός που βοηθάει τον άλλο αδερφό γίνεται μια πόλη ισχυρή. Ένα τελειωμένο βασίλειο. Και είναι αληθινότερο αυτό που λέει ο Χριστός μας, πάσα βασιλεία μεριστήσα αφεαυτής ερημούται, και πάσα πόλης και οικία μεριστήσα καθεαυτήν ου σταθήσετε. Δεν μπορεί να σταθεί λοιπόν όταν μοιραστεί. Αλλά πηγαίνετε και στη γένεση, εκεί να δούμε το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ, που είμαστε και εμείς από τον Ιάφεθ, είναι οι τρεις γη του Νόε αυτή. Οι Έλληνες είμαστε οι απαιτικοί φυλοί. Μετά τον κατακλυσμό, ο Νόε, που είχε τρεις γιους, τους έστειλε να κυριεύσουν τα πέρατα της γης, όσο βέβαια είναι δυνατόν να φτάσουν κανείς, πηγαίνοντας σε κατευθύνσεις διαφορετικές. Και έτσι λέει, αυτοί οι τρεις γη διασκορπίστηκαν, ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ, εκ των οποίων ο Σιμ έκανε τη σημητική φυλή, τους Εβραίους έμεινε μάλλον εκεί στον τόπο αυτό, ή μάλλον λίγο παρακάτω, γιατί έγινε στη Μεσοποταμία αυτό το περιστατικό, γιατί εκεί υπολογίζεται ότι είναι και ο Παράδεισος, στη Μεσοποταμία, ο πρώτος Παράδεισος του Θεού, του Αδάμ και της Εύας. Και η σημητική φυλή είναι αυτή, η αραβική φυλή και η φυλή των Εβραίων, η εβραϊκή φυλή και μερικές άλλες φυλές, όπως λένε κάποιες μεσαραβικές φυλές κλπ. Η δε χαμητική φυλή του Χαμ είναι αυτοί που βγήκαν από την Αφρική, προς τα κάτω πηγαίνοντας προς την Αφρική, ενώ εκείνοι οι οποίοι πήγαν δυτικά, δηλαδή προς εμάς, γιατί εμείς είμαστε δύση για την περιοχή αυτή, πήγαν δυτικά λοιπόν και έφτασαν μέχρι την Ελλάδα, είναι οι απαιτοί, οι απόγονοι του Ιάφεθ. Ιάφεθ, η απαιτική φυλή, η απαιτοί. Εμείς καταγόμαστε λοιπόν από τον Ιάφεθ σαν γένος. Και εκεί όμως, όπως βλέπουμε, προσπάθησαν να οικοδομήσουν ένα πύργο υψηλό για να αφήσουν ένα όνομα πριν φύγουν αθάνατο, και ήταν δύσκολο το επιχείρημα αυτό και δεν κατορθώνεται με ευκολία, αλλά άρχισαν την οικοδομία ενός πύργου, του πύργου του Ισβαβέλ, όπως ξέρουμε, και υψωνόταν κάθε μέρα και περισσότερο αυτός ο πύργος με τόσες χιλιάδες εργάτες που είχε,
Και πλησίαζε να τελειώσει αυτό το μεγάλο έργο. Ποιος ξέρει πόσα μέτρα υπολόγιζαν να το πάνε, 250-300 μέτρα, δεν ξέρουμε. Πιο ψηλό για τις πυραμίδες πιθανόν να ήταν. Αλλά λέει ότι υπήρχαν πολλοί εργάτες στον αριθμό, πάρα πολλοί εργάτες. Και έπρεπε να γίνει ένας συντονισμός. Και όλοι είχαν μία γνώση, μία γλώσσα και μπορούσαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους, ώσπου φτάσανε σε ένα σημείο που ετοιμαζόντουσαν να περατώσουν αυτό το έργο του πύργου της Βαβέλ. Οι πρώτοι λοιπόν που έκαναν αυτή τη δουλειά ήταν σαν ένα γένος ιδίων ανθρώπων που μιλούσαν την ίδια γλώσσα και είχαν την ίδια καταγωγή. Αλλά το έργο τους ήταν υπερήφανο και βλάστημο. Και ο Θεός αποφάσισε να εμποδίσει το έργο αυτό, γιατί το είδε έργο καινόδοξο, γιατί λέει, μερικοί από αυτούς έλεγαν θα φτάσουμε το Θεό, λέει, θα γίνουμε και εμείς εκεί πέρα. Αλλά τι έκανε ο Θεός, μήπως έριξε καμιά αστραπή να γκρεμίσει τον πύργο, μήπως έκανε βροχή να σκορπίσει τα τούβλα, τα υλικά και τις λάσπες. Όχι, δεν έκανε τίποτα από αυτά. Δεν έκανε τίποτα από αυτά για να φέρει κάποιο αποτέλεσμα, όχι. Αλλά είπε, δεύτε καταβάντες, συγχαίωμαι την γλώσσα αυτών. Δηλαδή, ο καθένας θα ακούει τη φωνή του πλησίον αυτού και δεν θα καταλαβαίνει τι λέει. Και αυτό μόνο έφτασε τελικά για να γίνει η αυτή η σύγχυση. Άλλος ζητούσε ξύλα και άλλος του δίνε πέτρες, άλλος ζητούσε λάσπη και του φέρνε χώμα και άλλος ζητούσε νερό και του φέρνε πέτρες. Λοιπόν, αυτή η μεγάλη σύγχυση προκάλεσε διαμάχη μεταξύ τους, διαπληκτισμούς και χωρισμό. Γι' αυτό και πρώτα έμεινε Βαβέλ. Αυτοί διεσπάρισαν σε όλα τα μέρη της γης και από τις γλώσσες εκείνες γεννήθηκαν και οι άλλες, οι μητρικές γλώσσες, που είναι άλλο θέμα άλλης εκπομπής να αναλύσουμε καμιά φορά, για το πώς γεννηθήκαν οι γλώσσες και ποιες ήταν οι μεγάλες αρχαίες γλώσσες όπως η ελληνική και η γλώσσα που μιλιότανε στην άπαλη των ίδια στην Ινδία. Αλλά αυξάνεται, όπως είπαμε, η ευτυχία των οικογενειών και των πόλεων όταν οι άνθρωποι ζουν όλοι μαζί και τα κράτη είναι ενωμένα σε ένα σώμα. Το να συμφωνούν δηλαδή μεταξύ τους και να έχουν ομόνοια οι άνθρωποι είναι το ωραιότερο πράγμα. Όταν όμως γίνεται σύγχυση, έτσι, και ασυμφωνία, αυτή είναι οργή θεϊκή. Και είναι χειρότερη από την αστραπή και το σεισμό. Διότι είναι το περισσότερο βαρύ πράγμα που στέλνει ο Θεός η σύγχυση, όπως τότε στη Βαβέλ, οργή με την οποία εξολόθρευσε σπίτια, πόλεις και βασίλεια και κατακεράβνωσε κυριολεκτικά η οργή αυτή το αγαθό της ειρήνης και της ομονίας μεταξύ των ανθρώπων. Πόσο λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχει ομόνοια σε κράτη και σπίτια, ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Το κράτος των Ρωμαίων εγκαθιδρύθηκε σαν να ήταν μέσα στο κέντρο της οικουμένης. Δυνατό, με το ένα χέρι κυβερνούσε τη Δύση και με το άλλο κυβερνούσε την Ανατολή. Ισχυρό το ρωμαϊκό κράτος, πάρα πολύ ισχυρό. Καμία αμφιβολία για τη δύναμη του κράτους αυτού. Όμως και αυτό έπεσε και συνετρίβει. Κοίτα στη γη και αυτό κομματιασμένο. Είναι το γένος το βασιλικό, αυτό. Ποιος τον νίκησε όμως? Όχι όπως παλιά, τα άρματα των Περσών, η δύναμη των Βουλγάρων ή τα στρατεύματα των Αγαρινών που έφτασαν μέχρι την Βιέννη, όπως ξέρουμε. Το κατέβαλε όμως η θεϊκή οργή. Πήρε την ειρήνη από αυτό το βασίλειο και παραχώρησε ο Θεός να διασχίζουν σε χίλια σκάνδαλα τη δημόσια ζωή, τους άρχοντες με τα στρατεύματα και όλα αυτά και οι βασιλείς με τις ασυμφωνίες τους και με τα διάφορα πράγματα τα οποία είχαν, διότι εστράφηκε ο ένας αδερφός εναντίον του αδερφού και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου και μία οικογένεια εναντίον της άλλης οικογενείας και έτσι διασπάστηκε η ειρήνη του βασιλείου του κράτους των Ρωμαίων
Και αν το δούμε καλύτερα και σε τοπικές έτσι περιοχές, ίσως εμφυλίους πολέμους που δυστυχώς είχαμε και εμείς, ποια μεγάλη αμαρτία των προγόνων μας μας παιδεύει και δεν έχουμε πάντοτε ειρήνη στο κράτος των Ελλήνων. Και είναι η μεγαλύτερη μας αμαρτία αυτή, πληγή μεγάλη, το να μην έχουμε πάντοτε ομόνοια. Γι' αυτό η ομόνοια των Ελλήνων είναι πολύ βασικό πράγμα. Εύχομαι ο Θεός να μας δίνει πάντοτε ομόνοια και όχι σύγχυση γλωσσών και όπως γίνεται σήμερα, μια καινούργια Βαβέλ, διότι η γλώσσα κλειδονίζεται, άλλα λέει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Και χωρίζεται ο άνθρωπος σε διάφορες φατρίες, το ελληνικό κράτος. Και εφόσον υπάρχουν τα κράτη που όντως είναι ένας χωρισμός αυτός και ο ένας προσκυνάει τον ένα Θεό, ο άλλος προσκυνάει τον άλλο Θεό και είναι δύσκολο μεταξύ μας να έχουμε ειρήνη, γι' αυτό έχουμε συνεχώς πολέμους μεταξύ των κρατών. Δεν έπαυσαν ποτέ οι πόλεμοι στην γήινη αυτή σφαίρα, τη δυστυχία αυτή σφαίρα που λέγεται γη, και σήμερα υπάρχουν 13 αιστείες πολέμων, αλλά και στο παρελθόν υπήρχαν και 20 και 30 και 15 και 20 και 50 αιστείες πολέμων και ποτέ δεν ειρήνευσε η ανθρωπότητα. Και αν έχει ειρηνεύσει κάπως η Ευρώπη τα τελευταία 70 χρόνια, βλέπουμε τώρα στην Ασία και η Αμερική που έχουν πολέμους κλπ. Αλλά και στην Αφρική τα κράτη μεταξύ τους υπάρχουν και διχόνοιες μεταξύ των κρατών και πόλεμοι μεταξύ των κρατών. Τόση λοιπόν φόνη, τόσοι φωνευθέντες άνθρωποι και τόσο αίμα που ρέει συνεχώς ποταμιδών ανά πάσα στιγμή και κάθε ώρα και δευτερόλεπτο της ζωής μας, το αίμα των πολέμων ρέει συνεχώς σε αυτή την δυσμηρή ανθρωπότητα. Δεν μας φτάνει η φτώχεια του τρίτου κόσμου, δεν μας φτάνουν οι τόσες αβελτηρίες, έχουμε από πάνω και τους πολέμους. Πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν, λέει ο ψαλμός, και μεγάλες οικογένειες και κράτη και βασίλεια εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης. Και αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας που αν την κοιτάξουμε θα δούμε ότι είναι συνεχώς μια πορεία πολέμων και αίματος. Και όλα αυτά επειδή υπάρχει διχόνοια μεταξύ των ανθρώπων και δεν υπάρχει ομόνοια, ίδιος νους και ειρήνη. Διότι αν δεν υπάρχει ίδιο μυαλό, δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη, υπάρχει διαφωνία. Γι' αυτό πρέπει σε μια βάση να ειρηνεύσουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ειρήνη λοιπόν και εκεί δεν υπάρχει κανένα καλό. Η ειρήνη είναι το γλυκύτερο πράγμα, μας λέει ένας ποιητής, διότι εκείνη η χώρα που την έχει είναι μακάρι, λέει, και οι άνθρωποι χαρούμενοι. Μακάρι λοιπόν, λέει ο Χριστός, οι ειρηνοποιοί. Είναι ευτυχείς οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν ειρήνη. Αυτοί είναι οι τέλειοι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους ειρήνη και δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Το ευγενέστερο λοιπόν και καλό πάθος της ανθρωπότητας είναι η αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον, και σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος κρέμεται. Όλες οι εντολές του Θεού συμπυκνώνονται σε αυτές τις δύο εντολές. Να αγαπάμε το Θεό και τον πλησίον μας άνθρωπο. Και αν αγαπάμε το Θεό και τον πλησίον μας άνθρωπο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται ούτε διχόνοια, ούτε πόλεμοι, ούτε σειράξεις, ούτε επαναστάσεις, ούτε τίποτα από αυτά τα αιματηρά γεγονότα που συνέβησαν μέσα στην ιστορία και βλέπουμε τα έθνη πώς υποφέρουν και πόσες εκατόμβες και χιλιάδες νεκρών έχουν κάθε φορά στις επαναστάσεις και τις εξεργέσεις και τους πολέμους. Αλλά και προχωράει ο Χριστός και μας λέει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Η αγάπη δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ των αδελφών, αλλά και μεταξύ των εχθρών. Και στους εχθρούς αν έχουμε αγάπη, να θέλουμε το καλό τους. Να τους ευεργετούμε, λέει ο Χριστός, στους εχθρούς μας. Να η μεγάλη διαφορά με τα άλλα πράγματα και με όλες τις άλλες θεωρίες τις ανθρώπινες. Η εντολή του Θεού είναι να αγαπάμε και τους εχθρούς ακόμα. Ο αληθινός χαρακτήρας που
γνωρίζει τον τέλειο χριστιανό, δεν είναι μόνο η προσευχή και η ελεημοσύνη, δεν είναι να μαρτυρήσει μόνο για το όνομα του Χριστού, που και αυτό είναι μεγάλο, δεν είναι μόνο να προφητεύει ή να ασκητεύει, δεν είναι μόνο να μιλάει, αλλά και να πράττει την αγάπη. Αν όλα τα κάνω, λέει ο Απόστολος Παύλος, μα όλα, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένας χαλκός, λέει, ένα κύμβαλο όλα αλλάζουν. Είμαι ένας δενεκές που τον χτυπάς και φωνάζει, ντουγκ, ντουγκ, ντουγκ. Αλλά θα γνωριστείτε, λέει ο Χριστός, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Δεν θα σας γνωρίζουν επειδή κάνετε μόνο θαύματα, επειδή μιλάτε και διδάσκετε το χριστιανισμό και τα λόγια μου, λέει ο Χριστός στους μαθητές του, αλλά σας γνωρίζουν επειδή έχετε αγάπη μεταξύ σας. Συμφωνίας όνομα, λέει ο Χρυσόστομος, και ομονίας όνομα. Όταν ο Θεός με τον κατακλυσμό έκανε αυτόν τον κατακλυσμό σε όλη τη γη, που είχε μολυνθεί από τις αμαρτίες, εκείνοι οι άνθρωποι του Κυρίου εκείνου, επειδή και ο Νόε μόνο βρέθηκε δίκαιος με την οικογένειά του, εκείνον μόνο ο Θεός ήθελε να φυλάξει και να ξαναοικοδομήσει ένα καινούριο κόσμο μέσω της κυβωτού αυτού. Και του είπε να μπει μέσα στην κυβωτό, όπως ξέρουμε, και να αφήσει τους άλλους τι κάνουν και να κάνει αυτό τη δουλειά του και να πάρει όλα τα ζώα που μπορούσε εκεί, βέβαια, να πάρει αρσενικά και θηλυκά ζευγάρια και να τα βάλει μέσα για να μην χαθεί ολότελα το γένος των ζώων. Και αυτό ήταν ένα υπερφυσικό πράγμα να γίνει. Το έκανε ο Νόε όσο μπορούσε, βοήθησε και ο Θεός και σημάζεψε. Και τότε άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού, που λέει, και πλημμύρισε ολόκληρη η γη. Εις τρόπον ώστε 15 πύχες ανέβηκαν πάνω από τα όρη, λέει, τα νερά και περίζωσαν όλους τους ανθρώπους, και αποτελέσμα του κατακλυσμού βρίσκουν σήμερα οι γεωλόγοι, γιατί πάνω στα βουνά, έχω δει και εγώ, υπάρχουν κονχύλια της θάλασσας και άλλα της θαλάσσεως, μαλάκια και όστρακα, τα βρίσκει σε υψόμετρο 1000 και 2000 μέτρα. Πώς, αν δεν είχε νερό εκεί πέρα, μπορούσαν να πάνε αυτά τα πράγματα. Άρα είναι de facto γεγονός ότι ο κατακλυσμός έγινε. Αλλά είναι άξιο απορίας το εξής. Εκείνα τα ζώα τα οποία ήταν τόσα πολλά μέσα στην κυβωτό, στο κάτω μέρος της κυβωτού, και έχουν αντιπάθεια και έχθρα ανάμεσά τους τα ζώα αυτά, όπως τα σαρκοφάγα με τα φυτοφάγα κλπ. Πώς στάθηκαν εκεί πέρα 40 τόσες μέρες και δεν έφαγε το ένα το άλλο? Το λιοντάρι και η αρκούδα, το πρόβατο και ο λύκος. Πώς στάθηκαν στον ίδιο τόπο μαζί, είναι άξιο περιεργία σε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό ήταν προσταγή του Θεού και τα ζώα υπάκουσαν και δεν έφαγαν το ένα το άλλο μέσα στην κυβωτό. Άλλαξαν σχεδόν φύση και δεν είχαν πια εχθρούς τα ζώα μεταξύ τους, διότι υπήρξε κατάσταση απολύτου ανάγκης. Και έτσι έκαναν, γιατί αλλιώς, αν τρογόντουσαν τα ζώα αυτά, δεν θα φτάνανε έξω στην ξηρά. Τα ίδια αυτά που έπρεπε να φτάσουν, να φτάνουν τα μισά από το φάγωμα και την αλληλοφαγωμάρα που θα είχαν μέσα. Ειρήνευσαν λοιπόν τα ζώα, ακόμα και τα ζώα, τον κατακλυσμό, ίσως από το φόβο του νερού που γινόταν απ' έξω, ίσως από το ότι ο Νόε τα έχει χωρισμένα. Πάντως, είναι αξιοπερίεργο πώς αυτά τα ζώα δεν πνίγηκαν. Διότι τα έξω ζώα πνίγηκαν. Αλλά για να σωθούν όμως, το αίσθηκτο της αυτοσυντηρήσεως θα πει κανείς, τα ανάγκασε να ζήσουν ειρηνικά μέσα στην κυβωτό. Κανένα άλλο πράγμα δεν εξεικονίζει ενεργέστερα την Εκκλησία όπως η κυβωτός του Νόε. Γιατί η Εκκλησία είναι το μέγα καταφύγιο της σωτηρίας κάθε χριστιανού ανθρώπου. Εκεί όσοι μπήκαν σε αυτή την κυβωτό, εκείνοι μόνο σώθηκαν. Οι άλλοι που έμειναν έξω, όλοι καταποντίστηκαν στον κατακλυσμό. Όμως, όσοι πρόλαβαν και μπήκαν μέσα εκεί, άνθρωποι και ζώα, σώθηκαν. Δια της Ορθοδόξου πίστεως, λοιπόν, μπαίνοντας στην Εκκλησία του Χριστού, σωζόμαστε. Και αυτή είναι η ελπίδα μας, η ελπίδα της σωτηρίας, γιατί όσοι είναι έξω, αυτοί θα καταποντιστούν στο βυθό ή της ασέβειας ή της πλάνης. Ή και της αιρέσεως ακόμα, που είναι γι' αυτό μια καταστροφή. Και εμείς οι χριστιανοί είμαστε ο λαός του Θεού, το βασίλειον ιεράτευμα, και πρέπει να σεμνηνόμεθα, όχι με αλαζονία,
αλλά μας έκανε τόσο μεγάλη χάρη ο Θεός που μας έμπασε μέσα σε αυτή τη σωστική κυβωτό για να φυλαχτούμε από τον κατακλυσμό της Θείας Οργής και από ό,τι συμβαίνει στον εξωτερικό κόσμο. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος κοίται στο πονηρό. Ο ίδιος ο Θεός μας λέει πως εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία Του θα πρέπει να ζούμε με αγάπη και ειρήνη, καθώς ζούσαν αγαπημένα και ειρηνικά όλα τα ζώα μέσα στην Κιβωτό. Και οι άνθρωποι βέβαια. «Ταύτα εν τέλω με ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους», μας λέει ο Χριστός. «Ή να αγαπάτε αλλήλους». Είναι το μεγαλύτερο μήνυμα αυτό. Και θα μου πείτε, εκείνα που ήταν μέσα στην Κιβωτό ήταν ζώα, άλογα, θηρία, ανήμερα. Δεν ήταν διαφορετικά στο είδος αυτά τα ζώα. Δεν ήταν ανάμεσά τους, δεν υπήρχε φυσική έχθρα μεταξύ τους. Και με όλα τα αυτά, επίστησαν στο θείο πρόσταγμα για να συμφωνήσουν, τουλάχιστον το διάστημα που είναι στην Κιβωτό, να μην κάνουν εχθρικές επιθέσεις το ένα προς το άλλο. Και εμείς οι λογικοί άνθρωποι, που έχουμε ένα κοινό πατέρα, το Θεό, και που έλλη βγήκαμε από μια κοινή μήτρα, και εμείς οι χριστιανοί από κοινή κολυμβήθρα, και είμαστε κοινωνοί των αχράντων μυστηρίων, και τρεφόμαστε με την ίδια βρώση και πόση μέσα στην Εκκλησία με το σώμα το θεανδρικό του Χριστού, όλοι κρατάμε ένα Ευαγγέλιο, δηλαδή τα διδάγματά Του, και ελπίζουμε στην αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό. Εμείς λοιπόν που έχουμε μία φύση, μία πίστη, ένα βάπτισμα, κοινά μυστήρια, κοινό ποτήριο, δεν πειθόμεθα εύκολα στα προστάγματα του Χριστού και του Θεού, και μέσα στην Εκκλησία που είναι κατοικητήριο της ειρήνης, δεν έχουμε ειρηνεύσει ακόμα. Θηρίων ουκ αντιλέγει νόμο Θεού, λέει κάπου ο Μέγας Βασίλειος. Το θηρίο δεν αντιλέγει στο Θεό. Ο άνθρωπος όμως αντιλέγει. Εμείς δεν ανεχόμεθα ούτε τους λόγους της σωτηρίας. Αν λοιπόν δεν έχουμε ειρήνη, δεν έχουμε και τόπο μέσα στην κυβωτό του αγιάσματος που είναι η Εκκλησία. Αν είμαστε εχθρικοί, δεν είμαστε οι άνθρωποι αυτοί που πρέπει. Και δεν έχουμε το χειρότερο ακόμα. Δεν θα κληρονομήσουμε τη Βασιλεία του Θεού που την κληρονομούν οι ειρηνοποιοί. Αυτοί που έχουν ειρήνη μέσα στην ψυχή τους, μέσα στην καρδιά τους και θέλουν το καλό των ανθρώπων και την ειρήνη μεταξύ τους. Εκείνοι με το φθόνο τους που δαγκώνουν και με την κακολογία τους κακολογούν τους άλλους ανθρώπους και τους θάβουν με τη γλώσσα τους, δεν έχουν τόπο, αγαπητοί, στη Βασιλεία του Θεού. Έξω οι κίνες στον κατακλυσμό, έξω από την Κιβωτό, έξω θα πεταχτούν από τη Βασιλεία του Θεού στο πυρ της αιώνιας κολάσεως. Εκεί που βασιλεύει αιωνίως το μίσος μαζί με το διάβολο και οι κολλιασμένες ψυχές μισούν ανάμεσά τους και μισούν το Θεό. Τι φοβερό πράγμα αν σκεφτεί κανείς αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυμπήθρα και στα αγιαστικά μυστήρια να καταντήσει εκεί στο σκότος του μίσους στο εξώτερο μαζί με τον διάβολο και τους αγγέλους του. Γι' αυτό μακαρίζει ο Χριστός τους ειρηνοποιούς και λέει «Μακάρι, μακάρι οι ειρηνοποιοί». Και ο Χριστός λέγεται άρχοντας ειρήνης κατά την τάξη Μελχισεδέκ, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο άρχοντας της ειρήνης ο Χριστός. Γιατί ήρθε να βάλει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την ειρήνη. Ανεξάρτητα αν ο κόσμος μισεί και κάνει πόλεμο εναντίον των χριστιανών και γίνεται αυτός ο πόλεμος πάντοτε, μέσα όμως στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει η ειρήνη. Αυτή είναι η ειρήνη του Χριστού, η εσωτερική ειρήνη, η καρδιακή ειρήνη. Διότι μην πιστεύετε ποτέ ότι πρόκειται ο κόσμος αυτός να ειρηνέψει. Όλοι οι ψευδοποθήτες λένε αυτό θα γίνει. Θα έρθει ένας και θα μας ειρηνεύσει.
Ο Χριστός όμως άλλο λέει στην Αποκάλυψή του. Αποκάλυψη Ιησού Χριστού λέγεται και όχι Ιωάννου, να το ξέρουμε αυτό. Την έγραψε ο Ιωάννης, αλλά ο Χριστός την υπαγορεύει την Αποκάλυψη. Γιατί μου λέει κάποιος τις προάλλες, μα ο Χριστός λέει, δεν είπε λέει, ότι θα υπάρχουν αεροπλάνα, καράβια και τέτοια πράγματα, λέει, δεν μας τα είπε αυτά. Και του λέω πώς, τα λέει αυτά η Αποκάλυψη. Λέει δεν είναι του Χριστού η Αποκάλυψη, ποιος το είπε. Εάν δεις από πάνω την Αποκάλυψη, λέει Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, αρχίζει, έτσι αρχίζει. Και ο Ιωάννης λέει, όταν ήμουν Κυριακή μέσα στη σπηλιά της Πάτου μου, άκουσα μια βροντί, λέει, μια φωνή σαν πολλών υδάτων και έστρεψα και είδα έναν άνθρωπο, λέει, με άσπρα τον περιγράφει τα ρούχα του βασιλικά και με ζώνη ζωσμένη στο θώρακα κλπ. Πάνω από τη μέση του και τα πόδια του, λέει, σαν χαλκολίβανος και εγώ ήταν σε ένα καμίνι και απαστράπτουσα η μορφή του και κρατούσε στα χέρια του, λέει, τις 7 λιχνίες και εκεί περιγράφει ακριβώς ότι ο Χριστός. Γιατί του λέει: εγώ είμαι ο Ον και ο Ιν, εκείνος που πέθανα και έζησα. Ποιος πέθανε και αν έζησε? Ήταν λοιπόν ο Χριστός. Ο Χριστός δίνει την Αποκάλυψη. Και εκεί μας λέει πολλά πράγματα. Περιγράφει η Αποκάλυψη. Και τα άρματα μάχης περιγράφει, και τα αεροπλάνα περιγράφει, και το 666 τον barcode λέει, και για το Τσέρνομπιλ λέει, και για τον Άψινθο λέει, και πολλά πράγματα λέει, τα οποία εάν κανείς κάτσει και εντρυφήσει μέσα στην Αποκάλυψη, με τα βοηθήματα μάλιστα των πατέρων της Εκκλησίας, θα δει ότι όλα τα έχει πει ο Χριστός και δεν έχει αφήσει τίποτα. Και τη συντέλεια του κόσμου τους έχει πει, αν δούμε στα τελευταία κεφάλαια του Ματθαίου, τα πάντα τα έχει πει ο Χριστός. Γι' αυτό να μην μένει καμιά αμφιβολία σε κανέναν, ότι όλα έχουν υποθεί. Αρκεί εμείς να εντρυφήσουμε και να τα βρούμε. Για να μπει λοιπόν κανείς στη Βασιλεία, πρέπει οπωσδήποτε να έχει αγάπη και ειρήνη. Δεν είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι δίχως αυτά τα βασικά στοιχεία της αγάπης μέσα στην ψυχή και της ειρήνης μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μπορεί κάποιος να είναι υγιές μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, της Κιβωτού της Σωτηρίας που είναι η Εκκλησία, η Ορθόδοξος. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει για να είσαι μέλος υγιές και όχι σάπιο, να ακολουθείς αυτήν την πορεία της αγάπης και της ειρήνης. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τέλειος δεν είναι κανένας, έχουμε φοβερές ατέλειες όλοι μας, αμαρτίες έχουμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλο ύψος, τουλάχιστον αυτή η προσπάθεια να εκτιμηθεί από το Θεό, ότι κάτι προσπαθήσαμε να κάνουμε, να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σε αυτόν τον τομέα, το πνευματικό, και με τη δύναμη του Θεού να ισχύσουμε και να περάσουμε στη Βασιλεία του Κυρίου, την οποία εύχομαι σε όλους εμάς. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, να είστε καλά, θα συνεχίσουμε σε ένα άλλο θέμα, όσο μπορούμε, το κατά δύναμη βέβαια, αν θέλει ο Θεός, να συνεχίσουμε. Χαίρετε, Κύριε.